να προστατεύσουν την πόλη, γιατί η πόλη τους υποδέχεται και με τον κορεσκό του πάντα όλοι τους σεβόμαστε. Όμως θα σε εκφράσω μια άποψη. Καταρχήν, στην έννοια της δημοκρατίας, η εκδήλωση διαμαρτυρίας είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα που έχουν όλοι και προστατεύονται. Που και πέρα το πώς επιλέγει ο καθένας να κάνει χρήση του δικαιώματος είναι αντικείμενο κριτικής. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση, η οποία λέει να μην έρθει ο Πρωθυπουργός για να μην έρθουν οι διαδηλωτές, είναι απαράδεκτο. Ο Πρωθυπουργός και αρχηγοί έρχονται και προσθέτουν, ανέφερε ο κ. Τσίχας, στην εικόνα του Ιδιωτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, συνεισφέρουν στην πολιτική συζήτηση της χώρας και τους λένε φύγετε, δεν σας θέλουμε, για να μην διαδηλώσουν. Και δεν λένε γιατί διαδηλώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο που δεν έχει στις 11 μέρες, καλοδεχούμενοι. Ελάτε, αφού τελειώσει η διαδικασία, διαδηλώστε. Το ίδιο θα ακουστεί η διαδήλωσή σας, θα την προστατεύσουν με κάθε τρόπο, γιατί αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα των πολιτών. Αλλά δεν είναι περίεργο, ακούστε τώρα μία απλή σκέψη που κάνω. Η έκθεση ως εκθεσιακό εργαλείο, τι στόχο έχει? Να δώσει τις καινούργιες ιδέες, τα καινούργια προϊόντα, να διαφημίσει τα παλιότερα, να ανοίξει δηλαδή τον χώρο των επενδύσεων, να δημιουργηθούν καινούργιες δουλειές, να έχουμε δηλαδή καινούργιες θέσεις εργασίας και αυτό που θεωρητικά τα συνδικάτα διεκδικούν έχουν υποθεί. Ακριβώς αυτό που δημιουργεί καινούργιες εργασίες με τον τρόπο του υποθήκου. Για μένα είναι κατανόητο. Αυτό θέλω να το προστατεύουν ως προϊόν το οποίο είναι μαζί τους και στη συνέχεια λίγες μέρες αργότερα ή λίγες μέρες νωρίτερα, αν θέλουν να προηγηθούν κιόλα για να υπάρχει άποψή του στο τραπέζι των συζητήσεων, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το Σάββατο το απόγευμα αυτά που θα πούν θα είναι καλύτερα από αυτά που θα πούν την Πέμπτη.